Σελίδα 861. Από το κατά Ματθαίο το Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε, αδερφοί. Κεφάλαιο 14 από το εδάφιο 15 μέχρι και το τέλος. Σελίδα 861. Ότε δε έγινεν εσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Απόλυσον τους όχλους δια να υπάγωση στα σκόμας και αγοράσωση σε αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχω συχρία να υπάγωση, δότε εις αυτούς εσείς να φάγωσιν. Οι δε λέγουσι προς αυτόν, δεν έχομεν εδώ εμείς 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε με αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωση επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψασι στον ουρανό, ευλόγησε και κόψας έδωκεν εις τους μαθητάς τους άρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 5.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων. Και αυτή συνήγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίο και να υπάγωσι προ αυτού εις την πέραν Ιωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί και έγινε εσπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίον ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι το ενάντιος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσαν. Και ειδούντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Και από το φόβο έκραξαν. Ευθύς δε λάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έρθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπε ελθέ. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάντησεν επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με». Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στην χείρα επίεσεν αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας». Και αφού εισήλθον εις το πλοίον έπαυσεν ο άνεμος οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός είσαι». Το γεγονός το ξέρουμε και το περιστατικό το ξέρουμε, αδελφοί, και τις ενέργειες του Κυρίου μας γνωρίζουμε, έτσι δεν είναι? Δόξα στον Κυριό μας. Δεν ήταν η πρώτη φορά που μαζευόνταν όχλος, αδελφοί, να ακούσει τον Χριστό, να ακούσει τα λόγια Του, τα εξερχόμενα από το στόμα του Θεού. Δόξα στον Κυριό μας. Γιατί το λέμε πάντοτε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτον. Εμείς όμως δίνουμε βάση στον άρτον, αδερφοί, τον άρτον των επιούσιων. Πολύ βάση δίνουμε. Άμα δεν έχω δουλειά, τι θα γίνει με μένα, με τα παιδιά, με την οικογένεια? Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, μας συνιστά κάτι άλλο. Να εργαζόμαστε για την τροφή, αδερφοί, τη μη φθυρόμενη, αυτή η οποία μένει στον αιώνα. Δόξα στον Κύριό μας. Πολύς λαός τον ακολουθούσε. Αφού έγινε βραδάκι, έγινε έτσι σούρουπο, οι μαθητές ανησυχήσανε. Τι θα κάνουμε τώρα με τόσο κόσμο? Τι θα τους δώσουμε να φάνε? Γιατί πως ήρθανε να φάνε, αδερφοί? Εγώ πιστεύω ότι περισσότεροι από αυτούς ήρθανε πρώτα να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου. Γιατί όταν ο άνθρωπος έρχεται μόνο στο Χριστό, αδερφοί, για να απολαύσει τα της ζωής αυτής και τα σαρκικά, αδερφοί, δεν μπορεί να επιβιώσει. Το ξέρετε? Δεν μπορεί να ζήσει μια πνευματική ζωή και δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει μέχρι το τέλος τον Ιησού Χριστό. Γιατί, αδερφοί? Γιατί θα έρθει και η στέρηση, θα έρθει και η δοκιμασία, θα έρθει και το καύμα, θα έρθουν οι άνεμοι, θα έρθουν οι ποταμοί, θα δοκιμαστεί η καρδιά του. Και πάνω στη δοκιμή, αδερφοί, φαίνεται η γνησιότητα. Δόξα στο Θεό. Και να ξέρετε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας έχει δοκιμάσει και μέσα συνέχεια πάλι θα μας δοκιμάζει. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καρδιά του ανθρώπου αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να αλλάξει. Οι διαλογισμοί, αδερφοί, αλλάζουν πολλές φορές την πορεία μας. Οι διαλογισμοί μας, της καρδιάς μας, της διανοιάς μας, της σκέψης μας.
Γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και μας δοκιμάζει να μας δει σε τι κατάσταση πνευματική βρισκόμαστε. Να τους διώξουμε, είπανε να πάνε εκεί στα γύρω χωριά, στις κομοπόλεις να αγοράσουν ψωμιά και να φάνε. Μα άμα 5.000, ποιες φούρνες θα τους χορτάσει αυτόν τον μόνο μια αδερφή. Για πέστε μου. Είχανε τότε, νομίζετε, φούρνους, σήμερα έτσι μηχανές να βγάζει εργοστάσιο ψωμιά φραντζόλες. Με τα χέρια ζυμώνανε, με τα χέρια τα ψένανε εκεί πέρα τα τσουρέκια. Ποιος θα τους χορτάσει αυτούς τους ανθρώπους. Και ποιος μπορεί να χορτάσει εμάς όλους, αδερφοί, μόνο μιας. Ποιος μπορεί άνθρωπος να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Και έρχεται ο Κύριος και δοκιμάζει τους μαθητές. Λέει, όχι, να μην τους διώξετε. Μα και τι να τους κάνουμε. Θα μας φάνε με την κρίνια. Θα φάνε εμάς το τέλος αυτοί. Γιατί άμα πεινάσουν, θα φάνε εμάς. Είχαν και αυτό το φόβο. Και τους λέει ο Κύριος, δώστε τους εσείς να φάνε. Τι να τους δώσουμε εμείς, Κύριε. Ούτε προσφάγιο έχουμε, ούτε για πρωινό, ούτε για δείπνο μεσημεριανό, ούτε για κολατσό έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Εδώ λέει είναι λίγα ψωμάκια, το λέει 5 ψωμιά και 2 ψάρια είναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Αυτά ούτε για μας δεν φτάνουν για να γεμίσουμε την κοιλίτσα μας, αδερφοί μου. Ο Κύριος είπε, ο δε είπε, φέρτε μου αυτά εδώ. Αυτά που έχετε, φέρτε τα εδώ σε μένα. Εμείς τι κάνουμε όμως, αδερφοί, αυτά που έχουμε, τι τα κάνουμε. Τα φέρνουμε ενώπιον του Κυρίου. Να τα ευλογήσει ο Χριστός. Να τα πολλαπλασιάσει ο Χριστός. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου εκφύσεως, αδερφοί, έχει πλεονεξία, όσα και να έχει, δεν χορταίνει. Ο πλεονέκτης δεν χορταίνει, έχει, θέλει κι άλλο. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Αυτό λέγεται πλεονεξία. Μάλιστα. Η πλεονεξία είναι αμαρτία, αδερφοί. Και οι πλεονέκτες δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα πιάσαμε την πλεονεξία, είναι κι άλλα. Τα όμοια τούτων, αδερφοί μου. Φέρτε τα εδώ, τους λέει ο Κύριος. Ναι, αλλά τι θα τα κάνεις εσύ, Κύριε. Δεν πρέπει να μας μένει τι θα τα κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να τα ευλογήσει πρώτα, αλλά θέλει και να τα αυξήσει. Και θέλει να έχουν από τα υπάρχοντά μας και άλλοι άνθρωποι συμμετοχή. Να είναι μέτοχοι και συμμέτοχοι των υπαρχόντων μας. Υπάρχοντα, μα ψωμί είναι το υπάρχον μας. Αδερφοί, η αλήθεια είναι και ένα ποτήρι ψυχρού για το σαματός με στο όνομα του Χριστού, δεν θα χάσουμε το μισθό μας. Ή ένα πιάτο φαγητό, άμα δώσουμε σε κάποιον, ο οποίος το στερείται, έτσι. Όχι έχω, αλλά έχω λίγα. Ο φτωχός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει, αδερφοί. Και χείρα είναι η γυναίκα η οποία δεν έχει κανένα στον κόσμο, δεν έχει συγγενείς. Είναι μόνη της εντελώς. Αλλά αυτός ο οποίος έχει συγγενείς, αδερφοί μου, δεν είναι μόνος του. Και στην Εκκλησία ο Κύριος δεν μας εκάλεσε να είμαστε μόνοι μας, αδερφοί. Βεβαίως τα αιτήματά μας να γίνονται γνωστά εις τον Κύριο, να τα γνωστοποιούμε. Αλλά και στους αδερφούς μέσα στην Εκκλησία, καλά είναι να τα γνωστοποιούμε τα προβλήματά μας. Μην τα λέμε δεξιά και αριστερά, προβληματίζουμε τους αδυνάτους αδερφούς, τους νέους αδερφούς και τις αδερφές. Θα πάτε στους υπεύθυνους, θα πάτε στον ποιμένο πρεσβέα, αδερφοί, αυτό και αυτό συμβαίνει. Αλλά να είναι πραγματικά πρόβλημα, αδερφοί, προσέξτε. Να είναι πραγματική στέρηση, γιατί κάποτε ήρθε κάποιος και μου λέει, αδερφέ, δεν έχω να φάω. Τι λες, λέω. Εδώ δίπλα μου μένεις και στερείσαι του άρτου. Και εγώ θα κλείσω τα σπλάνα, δεν θα σου δώσω να φας, αδερφέ. Δεν βγαίνω, λέει, με τα λεφτά, αδερφέ. Δεν βγαίνεις, λέω. Λέω, δεν έχεις τίποτα. Έχω μερικά, λέει, ένα βιβλιάριο, αλλά είναι κλειστά, αδερφέ. Λέω. Εσύ έχεις κλειστά, ότι εμείς ούτε ανοιχτά δεν έχουμε. Άνοιξα, αδερφέ, θα βρωμήσουν τα κλειστά, λέω. Μην τα εγκλωβίζεις τόσο. Είναι κλειστά, λέει, μην χάσω τους στόχους. Ο άλλος δεν μαζεύει τα λεφτά, είναι για τα παιδιά μου, πρέπει να βάζει το μήνα 500 ευρώ. Ναι, και εγώ που έβαζα 20 ευρώ το μήνα, πάθαν τίποτα ή καμιά φορά και καθόλου. Τι δηλαδή. Αυτά να τα διακρίνουμε, αδερφοί. Αυτά τα οποία έχουμε, εάν είναι έστω και λίγα, θα τα φέρουμε στον Κύριο, αδερφοί μου. Κύριε, αυτά τα λίγα έχω. Βέβαια, όπως η γυναίκα στον καιρό του Ελισέ,
Λέει ο άντρας μου χρωστάει, δεν έχω να πληρώσω τα χρέη. Τι έχει στο σπίτι της, λέει ο άνθρωπος του Θεού. Λίγο λαδάκι έχω, λέει, και είναι το τελευταίο. Πες τα παιδιά σου, λέει, και στους γίνοντες να βρούνε και να μάσουν σκεύη, λέει. Σκεύη, κατσαρόλες, ταψιά, παγούρια, ξέρω εγώ εκεί πέρα, ό,τι είχαν γείτονες. Και μάσαν όσα μπορούσαν. Πήγε ο άνθρωπος του Θεού και προσευχήθηκε και με το παγουράκι που είχε εκεί πέρα, το κάνει στροκή, γέμισε όλα τα αγγεία. Ταύτισε ο Θεός, αδερφέ. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος αυξάνει. Ο Θεός. Όχι εμείς. Εγώ θα ταυτίσω. Ας θα ταυτίσει ο Θεός, αδερφέ, να είναι ευλογημένα. Με τη χείρα στα σερεπτά της Ιδόνος, όταν πήγε ο άνθρωπος του Θεού Ηλίας και την είδε εκεί να μαζεύει μερικά ξύλα, αδερφή, να κάνει την τελευταία πίτα και να πεθάνουμε. Λέει, ένα, είχε χείρα ήταν, είχε και ένα παιδάκι. Και της λέει ο άνθρωπος του Θεού, δώσ' μου νερό να πιω, φέρ' μου λίγο νεράκι να πιω. Διψάω, γιατί ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος του Θεού. Πάω να σου φέρω, του λέει. Κάνε μου και μια πιτούλα να φάω, γιατί πεινάω. Α, λέει, με την πιτούλα τα χαλάμε εδώ πέρα, λίγο αλευράκι έχω για μένα και για το παιδί μου τώρα. Κάνε σε παρακαλώ πρώτα μία για μένα, κάνεις και για το παιδί σου, της λέει. Ναι, αδερφή, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αδερφή? Να τιμάμε πρώτα το Θεό εκ των υπαρχόντων μας. Γιατί τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο αυτό και δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα μαζί μας. Γιατί άμα τα κάνουμε όλα η ιδιοκτησία μας, αδερφοί, θα τα χάσουμε όλα στο τέλος, σας το λέω. Θα χάσουμε και τη βασιλεία των ουρανών. Άμα η καρδιά μας, αδερφοί, δεθεί με την προσκαιρότητα, με τη ματαιότητα του κόσμου τούτου, θα χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Δεν λέμε να μην δουλεύει ο άνθρωπος, να έχει και να κατέχει. Πολύ ωραία, όλα καλά, αδερφοί. Αλλά να μην κλείνουμε τα σπλάγνα μας. Αδερφοί, τόσος κόσμος, οι μαθητές τα χάσαν. Ποιος θα τους ταΐσει αυτούς? Ο Κύριος λέει πρώτα εσείς. Μεγάλο το πρόβλημα. Εμείς, μα εμείς αυτά τα λίγα έχουμε. Έστω αυτά τα λίγα που έχετε, φέρτε τα εδώ, λέει ο Κύριος. Και κάνει μια προσευχή, αδερφοί, ο Κύριος. Και μοιράζανε, αφού τους χώρισαν εκεί σε πρασές, μοιράζανε, τους δίνα, φάγανε, χορτάσανε και έμεινε και περίσσευμα. Βλέπετε, αδερφοί, ό,τι ο Κύριος πιάνει με τα χέρια του, ευωδείται. Ό,τι ο Κύριος ευλογεί, ό,τι να ο Κύριος ευλογήσει, όντως ευλογημένος θέλει είστε. Όλοι θέλουμε την ευλογία του Θεού, δεν είναι? Αλλά θα τον πλησιάσουμε, αδερφοί, για να μας πλησιάσει. Και δεν θα τον πλησιάσουμε με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε, αλλά θα τον πλησιάσουμε με τον τρόπο που ο Κύριος μας συνιστά και μας διδάσκει μέσα στο λόγο του, αδερφοί. Όχι με χείρα υπερηφάνω, όχι με εγωισμό, όχι με απειλές, αλλά με απλότητα καρδίας, με ειλικρίνεια, αδερφοί μου, θα τον πλησιάσουμε και ο Κύριος θα κάνει περισσότερα και θα δώσει περισσότερα από ό,τι εμείς ζητούμε ή νοούμε. Αυτός είναι ο Θεός μας, αδερφοί. Τον ερχόμενο προς εμέ δεν θα τον βγάλω έξω. Εμείς σαν άνθρωποι λέμε διώξ' τους. Ο Κύριος λέει δεν θα φύγει κανένας. Και να ξέρετε ότι ο Κύριος δεν θέλει να μας αποστείλει νηστικούς, αδερφοί. Ξέρετε πόσοι χριστιανοί πεινάνε στον κόσμο αυτό και διψάνε? Και προτιμά να χορτάσουν την ψυχή τους με τα ξυλοκέρατα. Και πολλοί από εμάς εδώ μέσα, αδερφοί, το κάνουμε αυτό. Και δεν χορταίνουμε την ψυχή μας με τα εδέσματα του Κυρίου. Δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού όσο πρέπει. Δεν προσευχόμαστε καθώς πρέπει. Αφήνουμε την ψυχή μας, αδερφοί, νηστικιά. Και την ταΐζουμε, αδερφοί, με ξυλοκέρατα. Καλά είναι και αυτά. Γλυκούλικα είναι, εντάξει. Αλλά μετά, στο στομάχι πώς κάθονται όμως, αδερφοί? Μας προβληματίζουν όλα αυτά μετά. Είναι τροφή χείρων, ε. Το ξέρετε? Τροφή γουρουνιών. Άμα το δούμε με πνευματική έννοια, τα γουρούνια ήταν κάτι το ακάθαρτο. Δηλαδή τροφή ακάθαρτη τρώμε. Εν μέρη ναι. Άλλοι πολλοί. Μα είναι δυνατόν τώρα εγώ, άνθρωπος πιστός, άνθρωπος χριστιανός, από το πρωί μέχρι το βράδυ να απασχολούμε και να ασχολούμε, αδερφοί, μπροστά σε ένα τετράγωνο ή τρίγωνο, δεν ξέρω τι είναι, στοιχείο εκεί πέρα, και να με ταλαιπωρεί και να μου κλέβει όλο το χρόνο και να μην με αφήνει να προσευχηθώ, να μην με αφήνει να επισκεφτώ τους αδερφούς, ούτε κάποιος να με επισκεφτεί,
Είναι αυτό ευλογία από το Θεό? Δεν είναι ευλογία από το Θεό αυτό, αδερφέ. Είναι παγίδα από τον πονηρό. Ήρθε ο Κύριος να μας ελευθερώσει εντελώς από αυτά, αδερφέ. Και να τρέφει την ψυχή μας με τον άρτο τον ουράνιο, με το μάνα του ουρανού, για να υγιένουμε στην πίστη. Να είμαστε υγιείς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί φάγανε, χορτάσανε, αφού ο Κύριος τους χόρτασε, αδερφή μου, και εσύ Κωνστά λέει περίσσεμα 12 κοφίνων κλασμάτων. Κλασμάτων σημαίνει κομμάτια που είχαν μείνει, κλασμένα, κομμένα δηλαδή. Όχι φραντζόλες, φάγανε, χορτάσανε και τα αφήσαν και μάσανε 12 καλάθια. Είναι σαν να τους λέει ο Κύριος, απιστήσατε στην αρχή, φοβηθήκατε, πάτε τώρα ο καθένας για πένα καλάθι, εσείς οι 12, για να πιστέψετε και να καταλάβετε ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό, αδερφοί. Να θρέψει και τόσες χιλιάδες με 5 ψωμάκια και με 2 ψαράκια. Μάλιστα. Στρέφεται προς τους μαθητές και τους αναγκάζει, λέει, να μπουν στο πλοίο τώρα. Ενώ δεν είχαν συνέλθει ακόμα από το μεγάλο αυτό θαύμα, το να βλέπουν τώρα τα ψαράκια να μην τελειώνουν και τα τσουρεκάκια να μην τελειώνουν, σου λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς αυτά αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται, αδερφοί μου. Αδερφοί, πιστεύουμε σε έναν Θεό, Θεό θαυμάτων, Και τα θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να τα κάνει. Δεν μπορεί. Άμα ο Θεός δεν είναι μαζί του, δεν ενεργήσει ο Θεός, δεν μπορεί να κάνει άνθρωπος με την ιδία αυτού ικανότητα ουδέν, τίποτα. Και καθώς είπε ο Κύριος στους μαθητές του, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όσον αφορά στο έργο του Θεού και στα πνευματικά, τίποτα. Ενώ πολλές φορές μας εξαπατάει η καρδιά μας, αδερφοί. Χρησιμοποιεί ο Θεός κάποιον, κάποια, αδερφοί, και πιανόμαστε από τον άνθρωπο. Α, μου μίλησε ο Θεός από το στόμα του αδερφού. Μου μίλησε ο Θεός από το στόμα της αδερφής. Αυτός είναι σωστός. Αυτή είναι σωστή. Δεν είναι αυτό το νόημα και η έννοια αυτή, αδερφέ. Αδερφοί, σου μίλησε ο Θεός. Στον Βαλάμ του μίλησε από ένα γαϊδούρι ο Θεός. Αλλά έβγαλε μαχαίρι να το σφάξει το γάιδαρο. Το ξέρετε. Και του μιλάει ο γάιδαρος και κάνει διάλογο με το ζώο του που τόσα χρόνια δεν του είχε μιλήσει ποτέ. Του λέει, γιατί με χτυπάς, του λέει, τόσα χρόνια σε κουβαλάω. Αχ, άμα είχα μαχαίρι, λέει, θα σε έσφαζα τώρα, του λέει. Μα μιλάει ο Όνος. Εσύ, άνθρωπε του Θεού, αλλά ήταν πρώην μάντης, ο Βαλάμ. Μα μιλάει το γαϊδούρι στη γλώσσα σου, στη διαλεκτό σου. Πήρε ο Θεός το στόμα του γαϊδάρου για να καταλάβει. Γιατί ο Θεός τον πρότρεψε, μην πας με αυτούς, μην τους ακολουθείς. Δεν άκουσε τον Θεό. Τον εξαπάτησε η καρδιά του, γι' αυτό και γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Δεν ακούμε στη φωνή του Θεού, αδερφοί, και μας εξαπατάει η καρδιά μας και ο διάβολος. Ούτε στη συμβουλή των αδερφών δεν ακούμε. Τι, το Θεό δεν ακούμε, τη συμβουλή των αδερφών θα ακούσουμε? Καλά είναι να ακούμε τους παλαιότερους αδερφούς, αδερφοί, και να τους συμβουλευόμαστε. Γιατί έχουν περισσότερο πειρά από σένα, αδερφέ. Έχουν περάσει μέσα από κύματα. Έχουν περάσει μέσα από τη φωτιά. Και μπορεί να σε προφυλάξει ο αδερφός. Να σου πει, όχι αδερφέ, έτσι. Αλλιώς θα το κάνεις. Περίμενε, αδερφέ. Προσεύχου, αδερφέ. Έχει υπομονή, αγαπητέ μου, αδερφέ. Το κάνουμε όμως, αδερφή. Παίρνουμε φόρα και μπαμ, πέφτουμε πάνω στο τοίχο. Και μετά, ο Θεός δεν με αγαπά εμένα. Εσύ τον αγαπάς, εγώ τον αγαπάω? Όχι, αδερφή μου. Πολλές φορές ο Θεός μας αναγκάζει, αδερφή. Μας βάζει σε στενό χώρο. Τώρα μπουν οι 12 μαθητές σε ένα πλοιάριο, δεν ήταν και ευρύ χωρία, δεν είχαν την πλήρη ελευθερία. Τους έβαλε σε υπηρεσία. Μέσα στο πλοίο έχει υπηρεσία. Ή θα κοπηλατήσεις, ή θα προσέχεις τα πανιά, ή θα είσαι τιμονιέρης. Ένα από τα δύο, ένα από τα τρία. Κάτι θα πρέπει να κάνεις. Κανένας δεν κάθεται στο πλοιάριο όταν έχει κουπιά, έτσι. Δηλαδή οι δύο θα κοπηλατούν, οι άλλοι 10 θα κοιτάνε. Όλοι πιάνουν το κουπί και όλοι εργάζουν, αδερφοί, για να φτάσουν στον προορισμό τους. Έτσι είναι και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε αργόσχολοι, να παρατηρούμε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, αδερφοί μου. Αλλά τι, θέλει όλοι να συνεργαστούμε και όλοι να βοηθήσουμε. Για να φτάσουμε στην απέναντι όχθη. Δεν θα φτάσουμε αλλιώς.
ο άνεμος ενάντιος, ο Κύριος δεν μπήκε στο πλοιάριο, μέσα διαλογισμοί, σκέψεις, τι κάνει τώρα, μας αφήνει μόνος και πώς θα έρθει ο Κύριος απέναντι. Αυτό μας έκαψε μας, πώς θα έρθει ο Κύριος από την πλευρά μας ή πώς θα έρθει η συνάντησή μας. Αυτό μας προβληματίζει, αδερφοί. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Μπορεί να κάνει τα πάντα ο Κύριος. Τα δύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά εις το Θεό. Και κοπηλατούσανε τέταρτη βάρδια της νυχτός. Ο Κύριος απέλυσε, λέει, τον όχλο. Του λέει, τώρα αφού φάγατε, έχετε δυνάμεις να οδηπορήσετε. Στο καλό, ο Θεός να σας ευλογήσει. Όλα καλά, τελείωσε η σύναξη. Μάλιστα. Και καλά είναι, αδερφή, τη σύναξη να την απολύει ο Κύριος. Δεν είναι καλά πριν τελειώσει η σύναξη, αδερφή, να βγαίνουμε έξω, να κινούμαστε, να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Να πάρουμε την ευλογία του Κύριου, να μας απολύσει ο Κύριος καλύτερα, αδερφή. Συμφωνείτε σε αυτό? Μην απολυόμαστε από μόνοι μας. Α, φεύγω εγώ, δεν έχω όρεξη. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, τον άλλο μήνα, την εβδομάδα, την επόμενη. Περίμενε, αδερφέ, να σε απολύσει ο Κύριος εν ειρήνη. Να σε χορτάσει πρώτα, να σε γεμίσει με την παρουσία Του και με την αγάπη Του, για να έχεις δυνάμεις καθοδόν να οδηπορεύσεις. Γιατί χωρίς τις προμήθειες πνευματικές που μας δίνει ο Κύριος δεν μπορούμε να περπατήσουμε, αδερφοί. Δεν γίνεται. Και ενώ κοπηλατούσαν εκεί πέρα και θα γκρινιάζαν σίγουρα, βλέπουν κάποιον αδερφή να περπατάει πάνω στα νερά, βέβαια πρωτόγνωρο, πρωτοφανές για τους μαθητές. Έχουμε ζήσει και εμείς πρωτόγνωρα πράγματα για τη ζωή μας και πρωτοφανή, και θα ζήσουμε κι άλλα. Ακόμα είναι η αρχή, αδερφοί, που θα τα δούμε με τα μάτια μας και δεν θα μπορέσουμε να τα πιστέψουμε. Τις ενέργειες του Θεού. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Βέβαια είδαν κάποιον να περιπατάει πάνω στα νερά και με μια κραυγή όλοι μαζί σύμφωνοι, φάντασμα είναι. Δεν σκεφτήκανε πρώτα, δεν προσέξανε ποιος είναι. Δεν φωνάξανε. Κύριε είσαι εσύ ή είναι φάντασμα. Αμέσως φάντασμα. Δηλαδή κάθε ενέργεια που γίνεται, αδερφοί, είναι φαντασματαγορική, δηλαδή είναι κάτι που έχει σχέση με φαντασία. Όχι. Δηλαδή τα ψωμιά που πολλαπλασιαστήκανε και τα ψαράκια ήταν φαντασία. Μερικοί ξέρετε τι λένε, αυτή η ζωή είναι, ζούμε σε ένα όνειρο. Όταν πεθάνουμε, λέει, θα ξυπνήσουμε. Τι λέει αυτός, λέω. Λέει, ακόμα είμαστε έτσι σαν ένα όνειρο είναι η ζωή αυτή. Ποιο όνειρο? Δεν είναι όνειρο. Έχουμε ζωή, μας έχει δώσει ζωή ο Θεός. Ζούμε και υπάρχουμε. Δόξα στον Κύριό μας. Δεν είμαστε σε ένα όνειρο. Ναι, αφού δεν είμαστε για πάντα εδώ πέρα, άρα είμαστε σαν κοιμόμαστε, βλέπουμε όνειρο και φεύγουμε. Τι θεωρία είναι και αυτή? Το έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Τι φαντασίες είναι αυτές ανθρώπινες? Τι διδασκαλίες είναι αυτές ανθρώπινες, αδερφοί? Μάλιστα. Δεν είναι έτσι όμως, αδερφοί. Αδερφοί, μακάρι οι οφθαλμοί όσα είδανε αυτά τα πράγματα, οι μαθητές τα είδανε. Αλλά και εμείς να είμαστε στη θέση τους, θα είχαμε και εμείς προβλήματα, το ξέρετε. Θα ήμασταν σοκαρισμένοι από αυτά που βλέπανε. Να βλέπουν τώρα αναστάσεις νεκρών και να μένουν έκθαμβοι και να είναι σοκαρισμένοι. Τι έγινε τώρα? Να βλέπουν τον Λάζαρο να βγαίνει από το μνημείο 4 μέρες μέσα κλεισμένος και να μυρίζει. Σοκαρίστηκαν. Τον ιό της χείρας από την Αΐν τον είδανε από το νεκροκρέβατο να σηκώνεται. Σοκαρίστηκαν. Βεβαίως. Τώρα να πηγαίνεις σε κηδεία, να τον πηγαίνεις για το τάφο και να έρχεται κάποιος να σταματάει την πομπή και να λέει νεανίσκε σήκου. Και να σηκώνεται τον νεκρός. Τα παρατάνε όλοι και όπου φύγει φύγει. Από φόβο. Άλλοι αδερφοί μένουν έτσι. Έκθαμποι. Έκθαμπο σημαίνει έτσι. Τι έγινε, παιδιά? Μάλιστα οι μαθητές ήταν έκθαμποι από το θαύμα που είδανε. Αλλά βλέπουνε τώρα και τον Κύριο να περπατάει στα νερά εκεί. Αδερφοί μου, το σοκ ήταν διπλό. Φάντασμα είναι. Εγώ είμαι, λέει, θα έρθείτε, μη φοβόσαστε, λέει ο Κύριος, εγώ είμαι. Δεν ήξερα με ποιον είχαν να κάνουνε.
Τρία χρόνια ήταν μαζί του, 3,5 χρόνια ήταν μαζί του, δεν το γνωρίζανε, αδερφοί. Ήταν τόσο κοντά μαζί του, μαζί κοιμόντουσαν, μαζί τρώγανε, τους εδίδασκε κάθε μέρα, μέρα νύχτα ήταν μαζί στις προσευχές, δεν το γνωρίζανε ποιος είναι ακριβώς. Εμείς λέμε τον γνωρίζουμε. Μην το λέμε αυτό γιατί ψευδόμαστε. Δεν το γνωρίζουμε, αδερφοί. Δεν το γνωρίζουμε καλά. Ο Κύριος μας γνωρίζει πολύ καλά. Εμείς δεν το γνωρίζουμε καλά. Μόνο ο Απόστολος Παύλος είχε το θάρρος από όλους τους μαθητές να το πει: γνωρίζω σε ποιον επίστευσα, ξέρω σε ποιον επίστευσα. Κανένας άλλος δεν το λέει, το ξέρετε. Εμείς το λέμε, ξέρω σε ποιον πιστεύω. Μάλιστα. Ξέρετε πότε θα φανεί, μα το ξέρουμε. Όταν έρθουν τα κύματα, οι άνεμοι και οι ποταμοί. Και δούμε το χέρι του να πλώνεται και να τα ησυχάζει όλα, αδερφοί, και να υποτάσσονται όλα σε αυτόν. Τότε θα του δώσουμε τη δόξα. Εδώ οι μαθητές, φάντασμα. Να είμαστε μαθητές του Κυρίου, μαθητές του Χριστού. Παιδιά του Θεού και να πιστεύουμε σε τέτοια πράγματα. Είσαι χριστιανός, μήπως διαβάζεις ακόμα οροσκόπιο, αδερφέ, ονειροκρίτες, δυσιδαιμονίες. Στον δρόμο που ερχόμασταν, οι αδερφοί μου στο πλοίο είδε ένα τρομακτικό όνειρο. Φοβερό όνειρο, αδερφοί. Φώναζε τη νύχτα και λέω τώρα η αδερφή Κούλα είναι η αδερφή μου, λέω. Σηκώνομαι όρθιος, λέω τώρα θα κάνω θόρυβο, λέω, για να τη σταματήσω, γιατί κάτι βλέπει τώρα. Ανοίγω την πόρτα εκεί πέρα της τουαλέτας καμπίνης, πέφτει φως, και το πρωί που ξημερώσαμε, είπαμε, ποιος είδε κάτι, τι έγινε απόψε. Να αδερφή μου την κυνηγούσε μια τίγρη. Τίγρη, μέσα στο καράβι τέτοιο ενύπνιο. Αγωνιούσε η ψυχή της, αδερφή. Φώναζε από φόβο. Μάλιστα, αδερφή μου. Μα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Συμβαίνουν, ξέρετε τι μου λέει. Έχεις ίντερνετ, κοίτα στο ίντερνετ, τι είναι αυτό το όνειρο, μου λέει. Θα σου το πω, είναι πολύ απλό, τη λέω. Δεν χρειαζόμαστε ίντερνετ ούτε ονειροκρίτες, ε. Βλέπουν όνειρο, θα μας δώσει την εξήγηση ο Καζαμίας. Ποιος Καζαμίας και Αλαμίας, καλέ. Τα ενύπνια τα εξηγεί ο Θεός μόνο, έτσι λέει εδώ πέρα. Ούτε οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να εξηγήσουν ενύπνια. Έτσι είπε ο Ιωσήφ. Τον είπε ο Φαραώ, εσύ είσαι αυτός που εξηγείς ενύπνια. Όχι εγώ, λέει ο Θεός. Μην κάνουμε τους προφήτες, αδερφοί, και τους μάντης ότι τα ξέρουμε και ερμηνεύουμε, εξηγούμε και δίνουμε λάθος ερμηνεία και πλανάται η ψυχή μετά, αδερφοί μου. Τι ήταν η τίγρης που σε κυνηγούσε και μέσα στο σκοτάδι, λέει. Πέταξε, λέει, ψηλά στο σκοτάδι. Λέω, Κύριε, μέσα μου ελέησε την σκοτάδι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο. Και εκεί ακόμα κυνηγητό έχει. Ναι, αδερφέ, πιο πολύ από ό,τι έχουμε εμείς. Οι άνθρωποι υποφέρουν, αδερφέ. Και εμείς τους ζηλεύουμε καμιά φορά. Πω πω, τι ωραία οικογένεια. Ναι, με τα παιδιά στα ναρκωτικά. Ωραία οικογένεια. Ο άντρας στο ποτό και στα χαρτιά και στις γυναίκες. Πολύ ωραία οικογένεια. Ζηλεύουμε τους μωρούς, αδερφέ. Και ξεχνάμε τι έκανε ο Χριστός στη ζωή μας. Θαυμάσια έχει κάνει στη ζωή σου, αδερφέ. Δόξασέ τον. Ευχαρίστησέ τον. Μπορεί τώρα να είσαι στο πλοιάριο και να είσαι πάνω στα κύματα. Δεν έχουμε να κάνουμε φαντάσματα. Έχουμε να κάνουμε ζωντανό Θεό, αδερφέ. Ο οποίος ακούει προσευχές. Βλέπει την ταλαιπωρία μας. Βλέπει τη θλίψη μας. Βλέπει και τον αγώνα μας. Αλλά όσο ζούμε θα μας διδάσκει πάντα ο Κύριος, αδερφοί, γιατί αυτός είναι ο διδασκαλός μας. Και ο Πέτρος πήρε το θάρρος και είπε, εάν είσαι εσύ, Κύριε, προσταξέ με να έρθω κι εγώ προς σε. Μπράβο, Πέτρο. Πολύ θάρρος, αδερφοί μου. Το είχε μέσα του. Υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι είναι ευθόρμητοι, βιαστικοί. Δεν βγαίνει σε καλό βιασύνη όμως. Το ξέρετε. Στον κόσμο λένε, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Να προσπεράσω τους πάντες, εγώ μπροστά. Εγώ θα απαντήσω. Κάτσε, αδερφέ. Άκουσε και τον άλλον. Να πει κάτι κι αυτός. Όταν είμαστε όλοι μαζί.
Και όταν πάμε με αδερφούς σε άλλες εκκλησίες, λέμε αδερφοί να πει και ο αδερφός κάτι, να πει και ο αδερφός κάτι, να πει και ο αδερφός κάτι. Στις κατοίκων όταν μαζεύουν και οι αδερφές έχουν το δικαίωμα να πούνε κάτι, να μιλήσουν και να κάνουν ομολογία τους. Πες Κύριε, να έρθω κι εγώ. Πολύ θάρρος, ε. Μπράβο του. Έλα του λέει ο Κύριος. Βγαίνει από το πλοιάριο αδερφοί και άρχισε να περιπατεί. Μάλιστα. Με το πρόσταγμα του Κυρίου αδερφοί, άμα το ακούμε και προσέχουμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε στον Κύριο, θα περπατάμε σωστά. Ακόμα και πάνω στα νερά, ακόμα και πάνω στα κύματα, στις δυσκολίες δηλαδή. Μαζί με τον Κύριο όμως, αδερφοί μου. Επειδή εσύ το είπες, Κύριε, εγώ έρχομαι. Επί του λόγου σου, Κύριε. Επειδή εσύ το λες. Και άμα, αδερφοί, βασιστούμε στο λόγο του Θεού, δεν υπάρχει αποτυχία, υπάρχει επιτυχία. Πάλι ο ίδιος άνθρωπος αυτός, ο Πέτρος, αδερφοί, όταν ζήτησε το πλοιάριο ο Κύριος εκεί πέρα για να μιλήσει στην παραλία, με το που τελείωσε το κήρυγμα, του λέει τώρα, επανέγαγε, λέει, το πλοίο πάλι στα βαθέα. Μα το ψάρεμα τελείωσε. Η βάρδια μας τελείωσε. Τα δίχτυα τώρα καθαρίζουμε και πάμε να φάμε λιγάκι, είμαστε κουρασμένοι, Κύριε. Ο Κύριος του είπε, επανέγαγε το πλοίο, Πέτρο, στα βαθιά. Τον προβλημάτισε πάρα πολύ, αδερφοί. Γιατί άμα πάμε με τη λογική των ψαράδων και με τη μεθοδία τους και με τον τρόπο τους, μα τώρα που είναι η μέρα να ψαρέψουμε. Το πρωί βγάζουν τα δίχτυα, μαζεύουν τα ψάρια. Όσοι είναι από θάλασσα, εμείς τα βλέπουμε εκεί πέρα κάτω. Και πάνε το πρωί και παίρνουν τα φρέσκα ψάρια. Το πρωί, αδερφοί, προσέξτε. Καλά, ο Κύριος πώς το πρωί θα είναι εκεί πέρα. Δεν ήταν πρωί σούρουπο. Σίγουρα πριν τις 12 ήταν. Θα ήταν 9, 10, 11, ίσως ήταν και 12, αδερφοί μου. Γιατί το να τελειώσεις τα δίχτυα, να τα καθαρίσεις, εκεί πέρα χρειάζεται πολλή ώρα. Ο ήλιος ψηλά. Επανέγαγε το πλοίο στα βαθέα. Κόντρα στη λογική του ανθρώπου, ο λόγος και η προσταγή του Κυρίου. Μα για όλες τις νυχτός σκοπιάσαμε και δεν πιάσαμε, Κύριε. Δεν πιάσαμε. Βοτσαλάκια, σκουπιδάκια, κάνα καβουράκι, ξέρω εγώ τι φλό εκεί μπήκε. Τέλος πάντων, αυτά. Επί του λόγου σου λέει, επειδή εσύ το είπες, εγώ δεν παίρνω τις ευθύνες γιατί έχουμε και ακροατήριο εδώ πέρα. Ό,τι λέει ο Κύριος, αδερφή, έχει ισχύ και απήχηση. Και γίνεται. Ό,τι εμείς κάνουμε ή εμείς λέμε δεν γίνεται πάντα. Αυτό που λέμε εμείς δεν γίνεται πάντα. Και η πείρα μας είναι μικρή. Και η δύναμή μας είναι μικρή. Δεν μπορούμε. Επειδή εσύ το λέγεις, Κύριε. Υπάκουσες τη φωνή του Κυρίου, αδερφή. Και ταυτοχρόνως έριξε την ευθύνη όλη στον Κύριο. Επί του λόγου σου, Κύριε, επειδή εσύ το είπες, εγώ πάλι θα ξαναρίξω τα δίχτυα. Είχε αποτυχία, αδερφή. Που άκουσες τη φωνή του Χριστού και όχι στη φωνή της καρδιάς του, στη φωνή των συναδέλφων του, στη φωνή των συντρόφων του. Η καρδιά του θα του έλεγε, τι πας να κάνεις τώρα, αφού όλη τη νύχτα δεν έπιασες. Άδειες, φύγαν τα ψάρια από τη λίμνη. Πού πήγαν τα ψάρια όλη τη νύχτα? Κανονικά τη νύχτα πως κάνουν τα καημένα, βγαίνουν τα απογευματάκια και όλη τη νύχτα τρώνε εκεί φύκια, τρώει το ένα το άλλο, τέλος πάντων. Και πέφτουνε στα δίχτυα των ψαράδων, ε. Και με το που ρίχνει το δίχτυα, αδερφοί, γίνεται μια επίθεση ψαριών. Όλα περιμέναν να πέσει το δίχτυ του Πέτρου, ε. Με το που πέφτει το δίχτυα, αδερφοί, ορμάν τα ψάρια πάνω στο δίχτυ του Πέτρου. Που σημαίνει, άμα υπακούσουμε στη φωνή του Κυρίου, αδερφέ, η ευλογία θα έρθει. Άμα κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, η ευλογία θα έρθει. Άμα δεν κάνουμε αυτό που λέει ο Κύριος, η δοκιμασία θα έρθει. Ο Ιωνάς δεν άκουσε στη φωνή του Κυρίου. Μπήκε στο πλοίο, σαν καλός Κύριος. Λέει τώρα εδώ που να με βρει ο Κύριος, εμένα στο αμπάρι. Και στο αμπάρι, άμα είσαι θα σε βρει, όπου και να κρυφτείς και στις σπηλές να είσαι και στα άστρα να μετεωριστείς, από εκεί θα σε κατεβάσει, λέει, μέσα σε ένα προφήτη. Εγώ μέσα στα γυμναστήρια πήγαινα και κρυβόμουν, αδερφή, και διάβαζα την Καινή Διαθήκη. Με ξετρύπωσε, με βούτυξε
Με πέταξε έξω. Αδερφή μου, ήθελα δεν ήθελα. Εμένα εκεί με βρήκε. Εσένα μπορεί να σε βρήκε στη νύχτα, στα κατόγια εκεί πέρα. Άλλον το βρήκε η μέρα, άλλον το βρήκε εδώ, άλλον το βρήκε εκεί. Αλλά το χέρι του Κυρίου, αδερφή, είναι δυνατό να ελευθερώσει από το κάθε τι και να σώσει τον άνθρωπο. Γιατί εμείς, αδερφοί, ζούμε μέσα στην άγνοια. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας, τα προβλήματά μας. Ο Κύριος τα ξέρει όλα αυτά. Τα γνωρίζει όλα αυτά. Πάνω στο προβληματισμό του Πέτρου ότι η δουλειά δεν πάει καλά, έρχεται ο Κύριος. Ε. Τυχαίο είναι. Εσείς τι λέτε, είναι τυχαίο που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μας? Εκεί που ήταν έτοιμη η οικογένειά μας να διελύσει, ήταν τυχαίο που ήρθε ο Χριστός? Που χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας? Ω, είχα τύχη που γνώρισα τον Χριστό. Όχι, αδερφέ μου και αδερφή. Μας ελέησε και μας πλαγνίστηκε και ήρθε στη ζωή μας. Χωρίς τον Χριστό ήμασταν χαμένοι. Ήμασταν τελειωμένοι. Μα θα μου πεις, τόσοι άνθρωποι πώς ζουν στον κόσμο? Πώς ζουν στον κόσμο? Νεκροί είναι όμως, αδερφοί. Μας αρέσουν και εμάς τα νεκροταφεία? Δεν θα έλεγε αλλιώς στην Εφεσίου στο β' κεφάλαιο, και εσάς όντας νεκρούς σας εζωοποίησε. Πώς μας εζωοποίησε? Δια της αναγεννήσεως. Συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας έσωσε, αδερφοί. Μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα. Δεν το είχαμε αυτό στον κόσμο. Τώρα τι, θα επιστρέψουμε πάλι στο θάνατο πίσω? Κι όμως, αδερφοί, μας πλανάει η καρδιά μας, μας πλανάει ο αντίδικός μας με τα ψέματά του. Άνθρωποι του Θεού που ήταν συνέχεια στην παρουσία του Θεού, αδερφοί, χάσαν την παρουσία του Θεού και πάρα λίγο λένε ολιστήσω, λέει ο Ασάβ, γιατί ζήλεψα, λέει, τους μωρούς. Μετά το κατάλαβε, όταν μπήκε μέσα στα Άγια πάλι και άρχισε να προσεύχεται και να το ξάζει το Θεό. Όσο κοιτούσε και παρατηρούσε, ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και παρατηρούσε τους άλλους, γλιστρούσε, σιγά σιγά γλιστρούσε, γλιστρούσε και έφευγε από την παρουσία του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο Πέτρος, αδερφοί, δεν κράτησε το βλέμμα του και τα μάτια του στον Κύριο, και εμείς να μην τα πάρουμε, αδερφοί, από πάνω του, γιατί θα καταποντιστούμε σίγουρα. Άρχισε να καταποντίζεται. Άρχισε να χάνει, αδερφοί, τη βάση κατά τα πόδια του. Και χωρίς το λόγο του Θεού, αδερφοί, άμα δεν χάσουμε την πίστη μας, θα χάσουμε τη βάση από κάτω από τα πόδια μας και θα αρχίσουμε να βυθιζόμαστε. Και στον κόσμο δεν υπάρχει ο βοηθόν. Ούτε οι μαθητές μπορούσαν να το βοηθήσουν από τη βάρκα. Το έχετε προσέξει? Έλα, Πέτρο, άρπαξε το σκηνή. Ποιο σκηνή, αδερφέ? Τι σκηνή να σου δώσει ο αδερφός και τι νωρί να σου δώσει να σε σώσει? Θα σε σώσει ο αδερφός στη δυσκολία, στο πρόβλημα? Στον Κύριο δεν επίστευσες? Τον Κύριο να επικαλεστείς και αυτό να εμπιστευτείς. Το χέρι του Κυρίου είναι απλωμένο και φτάνει, αδερφή, μέχρι το πρόβλημά σου, αδερφέ Πέτρο. Όχι το χέρι του αδερφού του Ιακώβου, του Ιωάννη, το χέρι του Κυρίου μπορεί. Αλλά το χέρι του ανθρώπινου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τον σώσει. Απλώνει ο Κύριος το χέρι και του λέει, σε τι εδίστασες, γιατί δίσταξες, του λέει, ο λιγόπιστε, αφού είσαι εμένα στη ζωή σου. Έχουμε στον Χριστό στη ζωή μας, αδερφοί, και ολιγοπιστούμε πολλές φορές. Δεν υπάρχει σωτήρας για μένα. Δεν υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει σωτήρας για σένα, για μένα. Τους έχει εξαπατήσει ο Σατανάς και η καρδιά τους, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Είναι τίποτα δύνατο στον Θεό? Είναι τίποτα δύνατο? Τίποτα δεν είναι αδυνατόν. Μόνο ένα πράγμα είναι αδυνατόν εις τον Θεό, που δεν μπορεί να το κάνει, αδερφοί. Γιατί αδυνατεί να το κάνει και δεν μπορεί να το κάνει. Να σου πει ψέματα. Ο Λόγος του Θεού λέει, πας δε άνθρωπος ψεύτης. Είναι κανείς από εμάς που δεν έχει πει ψέματα? Για πέστε μου, κανένας δεν υπάρχει που να μην έχει πει ψέματα. Το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού αυτό. Πας δε άνθρωπος ψεύτης, ο δε Θεός, λέει, αληθής. Ο Θεός δεν ψεύδεται, αδερφοί. Αυτό που λέει, το κάνει, τελείωσε. Εμείς, αδερφοί, άμα δεν προσέξουμε, το ψέμα πολύ, πολύ γρήγορα λέγεται και κοντά είναι. Να μην πω και έτσι ένα ψέμα να ξεφύγω κάτι
Και με είχα ρωτήσει στην αρχή της πίσω, άμα κυνηγάει κάποιον η αστυνομία και τον χάσανε, λέει, και σε ρωτήσουν, εσύ τον είδες που πήγε, και σε ρωτήσουν πού πήγε ο κλέφτης, εσύ τι θα κάνεις? Θα τον προδώσεις τον άνθρωπο ή θα πεις ψέματα, πήγε από την άλλη κατεύθυνση? Ακούστε αδερφέ, ερώτησε. Λέω, τώρα τι μου φέρνετε σκηνικά που... Είναι πονηρή όμως. Λέω, άμα πεις στην αστυνομία πήγε προς τα εκεί, είσαι προδότης. Άμα πεις ότι πήγε από την άλλη κατεύθυνση να τους αποπροσανατολίσεις, είσαι ψεύτης. Τι κάνεις τώρα? Μην σκηνοθετούν τώρα σενάρια εκεί πέρα, ξέρω εγώ τι θα πεις, τι θα κάνεις. Στη δύσκολη στιγμή θα με βοηθήσει ο Κύριος τι θα κάνω, γιατί το λέει κιόλας. Όταν σας πάνε σε άρχοντες, σε βασιλείς και σας πιάσουν, λέει, μη σκεφτείτε το τι θα πείτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας που είναι εν ημίν θα σας δώσει σοφία τι θα πείτε. Πώς απολογηθείτε, αδερφοί μου? Γιατί από μόνοι μας δεν τα ξέρουμε όλα. Ο Κύριος είναι ο βοηθόν. Το πνεύμα του που είναι μέσα μας, αυτός θα ενεργήσει και θα μεσολαβήσει και θα μιλήσει. Άμα δείτε στις περιπτώσεις, αδερφοί, όταν ήταν σε δυσκολίες οι μαθητές, ξέρετε τι λέει, όταν μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, και έλεγε, πληστής πνεύματος Αγίου, μιλούσε, λέει, στους αρχιερείς, στον ένα στον άλλον. Ήταν άνθρωποι αγράμματοι, ήταν απλοί άνθρωποι. Δεν είχαν τη γνώση και την πανουργία των άλλων ανθρώπων, αλλά είχαν το πνεύμα του Θεού μέσα τους, αδερφοί, και τους αποστομώναν όλους. Το ξέρετε? Και αυτό χρειάζεται στη ζωή μας. Μην βάλουμε την εξινάδα μας. Εγώ τα ξέρω, εγώ έτσι. Άσε, περίμενε λίγο, αδερφέ. Άσε το πνεύμα το Άγιο να σου δώσει κάτι, να πει κάτι. Για να τελειώνει το πράγμα. Για να τον καθυλώσει τον αντιλέγοντα. Τον εχθρό. Το πνεύμα το Άγιο μπορεί να το κάνει, αδερφέ μου. Απλώθηκε το χέρι του Κυρίου, αδερφή, και τον έβγαλε από τη δυσκολία. Μπήκε ο Κύριος στο πλοίο και βρέθηκα στην απέναντι όχθη και εκεί καταλάβανε, αδερφοί. Εδώ τελειώνουμε αυτό και λέει, και ο ευθύς ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα επίεσεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας? Μα ο Πέτρος ολιγόπιστος. Μα τι λέμε τώρα? Αυτό δεν το είπε στο αυτή, ολιγόπιστε. Το ακούσανε και άλλοι, ολιγόπιστε, του λέει. Τι έχεις, του λέει. Εσύ πάντα μπροστά είσαι. Εδώ είναι τώρα, αυτοί που είναι μπροστά, αδερφοί. Αυτοί πέφτουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα από αυτούς που είναι πιο πίσω. Το ξέρετε? Βέβαια. Τον επιτίμησε μια φορά ο Κύριος και του λέει, παγιο πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονίστα το Θεό αλλά των ανθρώπων. Γιατί του έλεγε, Κύριε, γίνου ήλιο εσέ να μη γέντο, να πάθεις αυτά, να πας στα Ιεροσόλυμα. Και τον πήρε, τον ξεχώρισε από τους μαθητές και ήθελε να του πει το τροπάριό του ο Πέτρος. Τον επιτίμησε ο Κύριος, αδερφοί. Δεν φρονίστα του Θεού όλα των ανθρώπων. Μα τον Πέτρο να επιτιμήσει? Όταν έχουμε φρονήματα ανθρώπινα, αδερφοί, και κοσμικά και ιδέες, τι να τα κάνει αυτό ο Θεός? Αδερφοί, να μάθουμε να φρονούμε τα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το τέλειο και βάρεστο? Να αρέσουμε σε όλους, να αρέσουμε στους πολλούς, όχι στους εαυτούς μας. Αυτό είναι το φρόνημα του Κυρίου μας. Η ταπεινοφροσύνη, η απλότητα, η πραότητα. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του, η υπομονή του. Αυτό είναι, αδερφοί. Τίποτα άλλο δεν είναι. Και αφού εισήρθαν εις το πλοίο, έπαυσε ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι. Αλήθεια του είπανε. Εδώ υπάρχει μια βεβαιότητα, αδερφοί. Μια μικρή απιστία μες στην καρδιά τους. Αληθώς ή αλήθεια του είπανε, είσαι Υιός Θεού. Δεν είπανε πιανού Θεού Υιός είναι όμως. Είσαι ο Υιός του Θεού, του Αβραάμ, του Ισάκ και του Ιακώβ και του Ισραήλ. Του πραγματικού Θεού. Μα δεν το είχαν καταλάβει ακόμα? Όχι 100%, αδερφοί. Όχι. Υιός Θεού είσαι. Ποιανού Θεού όμως? Του αληθινού Θεού. Του Θεού που έκανε τον ουρανό και τη γη. Ο Κύριος, ξέρετε πώς συστένεται στους ανθρώπους? Στον Μωυσή, ξέρετε πώς συστήθηκε? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ,
του Ισάκ και του Ιακώβ. Γιατί το λέει, αδερφοί μου? Του λέει για να πιστέψει και να γνωρίσει ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Του έβγαλε τον Αβραάμ από την Ούρ των Χαλδαίων, που βοήθησε τον Ισάκ, που ευλόγησε τον Ιακώβ. Αυτός είναι ο Θεός. Αλλά είναι και Θεός μας, αδερφοί. Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Δεν είχε ξεκαθαριστεί 100% ακόμα. Γιατί άμα δούμε στη συνέχεια, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και καταστάσεις. Το λέμε και εμείς πολλές φορές. Έρχεται η δυσκολία, πού είναι ο Θεός? Μήπως εισμά την επίστεψα? Εισμά την εκοπίασα? Όχι, ο κόπος μας εν Κυρίω δεν είναι μάταιος, αδερφοί. Έχει μισθαποδοσία. Ο Κύριος δεν ξεχνά. Υπάρχει το βιβλίο της ενθυμίσεως. Ό,τι κάνεις δια της πίστεως και εξ αγάπης, και το κίνητρο, αδερφοί, είναι η αγάπη, και εις το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν θα χάσεις το μισθό σου, αδερφέ. Μερικοί περιμένουν το μισθό και την ευλογία από τους ανθρώπους. Περιμένουν την αντιμισθία. Μην περιμένεις αντιμισθία. Και άμα το δούμε έτσι λίγο με τη διόπτρα, αδερφοί, το πράγμα, ο Κύριος λέει να δανείζεστε σε ανθρώπους που δεν, να μην περιμένεις ότι θα μπορέσει να σου το επιστρέψει, να σου το δώσει. Δεν μιλάει για αυτούς που μπορούν να το επιστρέψουν ή να σου το δώσουν πίσω και είναι πονηροί, το κρατάνε, δεν του το δίνω. Αλλά μιλάει για ανθρώπους που είναι φτωχοί. Δηλαδή του δίνεις ένα πιάτο φαΐ, περιμένεις να σου το δώσει, βέβαια δεν έχει να φάει και αύριο ο άνθρωπος. Μην περιμένεις απολαβή, λέει. Δεν έχει ο άνθρωπος. Έτσι λέει. Μάμα δεν έχει να φάει και τα παιδιά του, τι με το ζόρι να πουλήσει τα παιδιά του, το σπίτι του? Όχι. Αυτό λέει. Να δανείζεσαι σε αυτούς που δεν μπορούν να σου το δώσουν πάλι πίσω. Δηλαδή, άμα έχεις δύο παναφόρια, δώσε το ένα και μην περιμένεις να σου δώσει, να σου το δώσει πίσω, γιατί δεν έχει να αγοράσει για τον εαυτό του τίποτα. Αυτό εννοεί. Αλλά εάν κάποιος έχει και δανείζεται, αδερφοί, θα πρέπει να το επιστρέψει. Το δανεικό. Με βάση το λόγο του Θεού. Ό,τι σου δάνεισε, δώσου το πίσω. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει, βέβαια, με βάση το λόγο του Θεού, αδερφοί μου. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Πιστεύουμε στον Υιό του Θεού του Ζώντος. Είναι ο Σωτήρας μας, είναι ο Κύριός μας. Βέβαια, τέτοια μεγάλα θαύματα δεν είδαμε ακόμα, να περπατάει ο Κύριος, να σταματάει τα κύματα. Βέβαια, οι μαθητές τα είδαν όλα με τα μάτια τους. Ήτανε και είναι οι αυτόπτες μάρτυρες, αδερφοί μου. Γι' αυτό και ο Θεός χρησιμοποίησε και τους ευλόγησε. Εμείς πιστεύουμε στα λόγια αυτά, γιατί τα είδανε και τα ζήσανε άνθρωποι, αδερφοί. Και όχι μόνο τα πιστεύουμε, έχει ενεργήσει αυτός ο λόγος, ο γεγραμμένος, και στη ζωή μας. Και πιστεύω, αδερφοί, άμα μείνουμε στο λόγο του Θεού, εάν αγαπήσουμε το λόγο του Θεού και η καρδιά μας το δέχεται όπως είναι, με απλότητα, θα δούμε ακόμα περισσότερα μέσα στην πορεία αυτή. Μόνο να μείνουμε στερεοί και μετακίνητοι και να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Και να μην αμφιβάλλουμε για την ύπαρξη του ζωντανού και αληθινού Θεού, ο οποίος πρώτος μας αγάπησε και τη ζωή του, την ψυχή του έβαλε υπερημών, αδερφοί. Εμείς τώρα τι να βάλουμε υπέρ του Κυρίου? Εμείς, λέει, οφείλουμε να βάλουμε τα ψυχάς μας υπέρ των αδερφών μας. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Αν πεις, αδερφέ, την ψυχή μου για τον αδερφό μου, αδερφοί, πρώτα θα κοιτάμε στους οικείους της πίστεως. Όχι μακριά. Όχι σε άλλα σπίτια. Πρώτα εδώ μέσα, στην εκκλησία που σε έβαλε ο Χριστός, αδερφέ. Υπάρχουν αδέρφια που βοηθάνε στην Αφρική, βοηθάνε εδώ. Και εδώ, άμα υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορώ να βοηθήσω, αδερφέ, γιατί βοηθά αλλού, γιατί δεν μπορώ. Τα στέλνω στον Ερυθρό Σταυρό, στους Σαμαρίτες. Λέω, πού? Αυτές είναι οργανώσεις των μασόνων. Και πλουτίζουν από την άγνοια των ανθρώπων. Θα τα δώσει σε ανθρώπους που τα χειρίζονται και τα μεταχειρίζονται σωστά και τα δίνουν σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να ενδυθούν. Εκεί θα τα δώσεις. Και γι' αυτό η Εκκλησία, αδερφοί, πάντοτε του Χριστού έστελνε συνοδοιπόρους και συνοδεύανε πάντα όλα αυτά τα οποία μαζεύανε τα αδέρφια. Και συνειδιώτα πάμε, αδερφοί, είμαστε τόσοι αδερφοί εκεί πέρα και ό,τι κάνουμε, το δίνουμε και το κάνουν τα αδέρφια μπροστά στα μάτια μας. Όλα, οτιδήποτε γίνεται. Τώρα τελευταία δώσαμε κάποια χρήματα, 1.000 ευρώ, για να κάνουν το τοίχο της Εκκλησίας. Είχαν εκεί πέρα μένουν μερικές χείρες, αδερφές. Μπαίνουν λυσασμένα σκυλιά, φίδια, ξέρω εγώ, και δεν είχαν να κάνουν τον τοίχο εκεί πέρα. Ο αδερφός μας έστειλε φωτογραφίες, γιατί ήταν πρώτη-τελευταία μέρα, δεν προλαβαίνανε. Πήγαμε, είδαμε που δουλεύανε εκεί, μάστορες, σκάβανε, ετοιμάζανε πέτρες εκεί, τσιμέντα.
Όταν τελείωσε ο τείχος, μας έστειλε φωτογραφία, αδερφή, από όλες τις πλευρές. Λέει, αδερφή, δόξα στο Θεό, τελείωσε, λέει, το έργο αυτό. Ένα ολόκληρο τυχάριο, αδερφή. Μα θα μου πεις, έπρεπε να γίνει. Άμα ήταν να γίνει, ναι, γιατί να μην γίνει, αδερφή. Αλλά είμαστε παρόντες. Δεν τα στείλαμε σε κάποιον εκεί πέρα, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Όχι, αδερφή. Μεταξύ των αδερφών, μεταξύ των εκκλησιών και των χριστιανών, έτσι γίνεται. Κάποιοι συνοδεύουν τη συνεισφορά ή όλα αυτά που έχουν εμάς οι αδερφοί, είτε ρούχα είναι οτιδήποτε, τα πάνε αδέρφια εκεί πέρα στους αδερφούς επιτόπου. Αυτό είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί, και εμείς έτσι κινούμαστε και θα κινηθούμε και στη συνέχεια. Θα καταγγείλουμε το θάνατο του Κυρίου μέχρι την έλευσή του. Αδερφοί, θα πάρουμε από το σώμα του και το αίμα του. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο, αδερφοί, να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι εντολή του Κυρίου. Μέχρι την έλευσή του βέβαια, όχι μια φορά, δύο ή όποτε μπορώ ή όποτε θέλω. Καλά είναι ο πιστός να συμμετέχει στην τράπεζα του Κυρίου, να λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Αδερφοί, για να μείνουμε προσκολλισμένοι και ενωμένοι με το σώμα του Ιησού Χριστού που είναι η Εκκλησία του. Αδερφοί μου, για να είναι καθαρή καρδιά μας, καθαρή διανοιά μας και να είμαστε έτοιμοι, να βρεθούμε έτοιμοι ώστε να συναντήσουμε τον Κύριό μας όταν έρθει να μας παραλάβει επάνω στις νεφέλες. Θα διαβάσω κάτι με τη χάρη του Κυρίου μας από το Λόγο του Θεού, όπως συνηθίζουμε. Βέβαια είναι αρκετά τα σημεία. Θα διαβάσω κάτι από του Ιωάννη το Ευαγγέλιο τώρα. Λέει ο Κύριος στη σελίδα 941. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωή εν εαυτής. Όσοι τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Βλέπετε, αδερφοί, το να φάω τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και να πιω το αίμα του Υιού του ανθρώπου σημαίνει ότι είναι κάτι το απαραίτητο για μένα και για σένα, αδερφέ. Για όλους μας. Για να λάβουμε μέρος στην Ανάσταση, εάν βέβαια έχουμε φύγει από τη ζωή αυτή ή από τον κόσμο αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά εάν είμαστε ζωντανοί ακόμα, για να μπορέσει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, να μεταμορφώσει το σώμα της ταπεινώσεώς μας, θα πρέπει να είμαι προσκολλημένο στον Κύριο. Θα πρέπει να είμαι σάρκα μία, ένα με τον Κύριο, ένα με την Εκκλησία, ένα με το σώμα του Ιησού Χριστού. Όχι αποκομμένος, όχι ξεχωρισμένος από τους άλλους, δήθεν εγώ είμαι καλύτερος, τα ξέρω καλύτερα. Όχι, αδερφοί. Μεταξύ των αδερφών μας. Είσαι μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού. Σε κάλεσε ο Κύριος για σωτηρία, για ευλογία, όλους μας βέβαια, αλλά είναι αναγκαίο και απαραίτητο, αδερφοί, να καταγγέλνουμε το θάνατό του μέχρι την έλευσή του. Δόξα στον Κύριό μας. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτίας, αλλά και από πάση αδικίας. Βέβαια, και αν κανείς αμαρτήσει, λέει ο Ιωάννης πάλι, αδερφοί, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό των Δίκαιων, ο οποίος είναι ηλασμός για τις αμαρτίες μας, αλλά και υπέρ όλου του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός. Οικετεύει και μεσητεύει πρώτα για το λαό του, για τις αδυναμίες του λαού του, για τις ατέλειές μας, για τις κρυφές αλλά και φανερές αμαρτίες μας. Μα εγώ αμαρτία? Μην έχεις αυτοδικαίωση, αδερφέ. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει αμαρτία θανάσιμος, για την οποία δεν κάνει να προσευχηθούμε, αλλά υπάρχει αμαρτία η οποία συγχωρείται. Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό ερχόμαστε κάτω από το αίμα του Κυρίου μας, με σεβασμό και βλάβια, με μετάνοια και επιστροφή στην καρδιά μας. Αδερφοί, ο Κύριος να μας ελεήσει, για τις πολλά πτωμένα άπαντες, χώμα είμαστε, αλλά αδερφοί, ανανεωνόμαστε καθεκά στην ημέρα και πλησιάζουμε όσο περισσότερο τον Κύριο, για να είμαστε ασφαλείς και υγιείς, αδερφοί, εις την πίστη, ώστε και η καρδιά μας να είναι και να μείνει καθαρή μέχρι το τέλος. Απαιτείται μετάνοια, αδερφοί, για κάθε έργο το οποίο δεν είναι καλό, για κάθε σκέψη, για κάθε βλέμμα, γιατί η επιθυμία των οφθαλμών υπάρχει. Μην νομίζετε, είμαστε χώμα, αδερφοί. Οι σκέψεις, οι διαλογισμοί υπάρχουν σε όλους. Σχηματίζονται μέσα μας, σχηματισμοί. Γίνονται σχηματισμοί, πρέπει να προσέχουμε. Μην αφήνουμε το διάβολο να κάνει οικοδομές τέτοιες μέσα μας, να υποτιμάμε τους αδερφούς, να μειώνουμε τον ένα τον άλλον, να μας κυριεύσει η υποκρισία, η υπερηφάνεια. Όχι, αδερφοί. Αυτά είναι όλα σαρκικά και δεν αρέσουν στον Κύριο. Ο Κύριος θέλει να γίνουμε πνευματικοί, αδερφοί.
να λατρεύουμε το Θεό πνεύματι και αληθεία, με καθαρή καρδιά, με αγαθή συνείδηση, και να αγαπάμε τους αδερφούς για να μην δούμε ποτέ θάνατο. Δόξα στο Θεό. Άμα υπάρχουν ελλείψεις, γίνονται λάθη, αυτά θα διορθωθούν μέσα στην πορεία, αδερφοί. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μέσα στο αλώνιο του Κυρίου δεν ξεφεύγει τίποτα. Το άχυρο θα διαχωριστεί και το σιδάρι, αδερφοί, θα μείνει και θα συναχθεί στα αποθήκα του. Και ξέρετε, το πιάρι οντιχειρεί, αυτό το κρατάει ο Κύριος, όχι εμείς. Άμα πάρουμε εμείς το πιάρι, αδερφοί, το πνευματικό στα χέρια, θα χτυπάμε τα κεφάλια των άλλων. Θα πετάξουμε το σιτάρι έξω και θα κρατήσουμε το άχυρο. Αλλά καλά είναι που ο Κύριος έχει το πιάρι στο χέρι του και ξέρει τι κάνει ο Χριστός, αδερφοί. Αμήν, αδερφοί μου.